Καταιγισμός ερωτήσεων σημειώθηκε από την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης. Αρχικά, η παράταξη της Μίζωνος αντιπολίτευσης έθεσε το θέμα της γειτονιάς στο Αϊ-Βασίλη. Τον οικονομικό απολογισμό, όπως κατατέθηκε από την πρόεδρο του Λυκείου, μετέφερε ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, όπως και ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού. Η αντιπολίτευση επέμεινε στο θέμα της λειτουργίας ενός μικρού λουναπάρκα που ιδιώτη και την πιθανότητα να υποκρύπτεται κάποια οικονομική εκμετάλλευση, παίρνοντας τη διαβεβαίωση ότι ο ιδιοκτήτης είχε εκχωρήσει με συμφωνητικό όλες τις οικονομικές απολαύες στο Λύκειο. Πάντως, η παράταξη Κοινωνία Δημοτών αμφισβήτησε έντονα τον ομότυπο του τρόπου με τον οποίο παραχωρήθηκε ο χώρος και βγήκε η άδεια για τη λειτουργία του Λούνα Πάρκ, με τον Δήμαρχο Ξάνθης να παίρνει το λόγο για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Το θέμα αφορά την επιλογή ποιότητα ζωή στο Λύκειο. Παρότι ο πρόεδρος μάλλον δεν θυμάται καλά γιατί συμμετείχε στην επιλογή ποιότητα ζωή, έγινε συζήτηση δεν ήταν πλέον. Σε κάποιο δημοτικό συμβουλίο τότε. Να θυμάμαι καλά, εκτό και αν έλειπε. Εάν έλειπε τότε. Εάν έλειπε, παρουσιάστηκε η επιτροπή ποιότητα ζωή. Συμμετείχαμε έω και τι παράγοντε για να δούμε λεπτομέρειε προκειμένου πώ μπορεί να εκτελεστεί και να αδειοδοτηθεί. Έγινε πράγματι συζήτηση το τι αιτείται η γειτονιά του Αϊ-Βασίλη στην ίδια δίδα του Κέντρου Πολιτισμού προκειμένου. Ξεχωρίσαμε μάλλον κάποιες δουλειές που έπρεπε να κάνει είτε ο Δήμος είτε το Λύκειο Ελλήνων για να το πάρει, για να τους παρακολουθεί ο χώρος και όπως κάθε χρόνο καταλαβαίνετε, λαμβάνεται υπόψη στην ποιότητα ζωής, στο καρουζέλ και τα παιχνίδια μας περιπτώσει που στήθηκαν καθώς και η παροχή ρεύματος, η κλοπή, και όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία οφείλαμε να είμαστε, να είναι γραμμένα στην απόφαση. Το θέμα που συζητήθηκε τότε και ζητήθηκε από τις υπηρεσίες, επειδή η άδεια για το στήσιμο των παιχνιδιών βγαίνει μέσα από επιτροπές του Δήμου και της Περιφέρειας, του Μέλη της Περιφέρειας, έπρεπε να γραφεί το όνομα του ιδιοκτήτη των παιχνιδιών. Ζητήθηκε λοιπόν και η συνδρομή της υπηρεσίας προκειμένου να δουν πώς θα γραφτεί αυτή η απόφαση. Έγινε τεράστια συζήτηση γιατί το Λύκειο Ελληνίδων είχε προσφωνήσει και στο Κέντρο Πολιτισμού τις ανάγκες που είχε προκειμένου να αξιοποιήσει αυτό που λέμε, να ντύσει τη γειτονιά με σπιτάκια, με τον φωτισμό, την παροχή του ρεύματος, εν πάση περιπτώσει, και βάλουμε μέσα ότι είπαμε ότι θα συνδράμουμε και με τον χαριτολογώντα βεβαίως. Είπαμε όλοι και συμφωνήσαμε εκεί μέσα ότι όταν μιλάμε για τη γειτονιά του Αϊ-Βασίλη, ένα γεγονός, μια δράση που γίνεται εδώ και τα τελευταία 4-5 χρόνια, στα πλαίσια της νομιμότητας, αυτά που κάναμε μέχρι τώρα, τα σπιτάκια, το ρεύμα, την παροχή, τους κλοπούς κλπ. Σαφώς επιπλέον μέσα σε αυτό το χώρο, εκτός από το καρουζέλ, φέτος είναι αλήθεια, για πρώτη φορά τοποθετήθηκαν και ένα τρελάκι και ένα ρόλο. Όπως επίσης έγινε συζήτηση να προταθεί να μην τοποθετηθεί το παγοδρόμιο, γιατί εκτιμήθηκε από τις υπηρεσίες ότι η κατανάλωση του ρεύματος θα ήταν υπερβολική, με αποτέλεσμα να ανεβάσει το κόστος και επομένως και το πιθανό εισιτήριο που θα έβαζε και πάνω αντιπήκε, γι' αυτό και έμεινε σε χαμηλή τιμή, αν θυμάμαι καλά, στα 3 ευρώ. Αυτό για να θυμίσω στο κύριο Λίγκανση που ήταν στο Συμβούλιο. Ερώτηση έγινε φυσικά και για τις περιβόητες μπανάνες που συζητήθηκαν την Παρασκευή στην Οικονομική Επιτροπή, όταν το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας ζήτησε εγκρίσεις για τις προμήθειες της επόμενης χρονιάς. Από όντως του Προέδρου, ο αρμόδιος υπάλληλος διευκρίνησε ότι υπήρξε λάθος στις τιμές και ότι αυτές αφορούσαν σε μέσες ενδεικτικές τιμές που υπολογίζονται από ειδική λίστα και όχι στις τελικές τιμές που αγοράζονται τα ίδια από τους μειοδότες, οι οποίες με βάση τα τιμολόγια είναι κοντά στις αγορές. Υπήρχε ένα λάθος από την πλευρά της υπηρεσίας και προσωπικά από μένα, όσον αφορά τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο ειδικός προϋπολογισμός στάθηκε λάθος. Το κανονικό μου δεν ήταν και στον κ. Βασιλούντη, ο οποίος είχε δίκιο βέβαια για την παρατήρηση του, το αποδέχομαι. Αν είναι δυνατόν να είναι αυτές τις τιμές οι σημερινές, αλλά θέλω να πω ότι αυτό δεν έχει καμία ουσία. Γιατί ο διαγωνισμός γίνεται επί της μέσης τιμής της διαμορφωμένης από το τμήμα εμπορίου. Υπήρχαν πέρσι δύο διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι ο ένας πήρε τον διαγωνισμό με 1% προσφορά επί της μέσης τιμής. Κάθε μήνα εγώ τιμολογείται, τα τρόφιμα τιμολογούνται και πάλι κάθε μήνα παίρνουμε από το τμήμα εμπορίου τις μέσες τιμές. Και δεν υπάρχει τιμολόγιο το οποίο να ξεπερνά, ειδικά αν θέλετε να σας πω για τις μπανάνες και για όλα τα υπόλοιπα είδη, να ξεπερνάει το 1,050, το 1,50. Δηλαδή οι τιμές κυμαίνονται από 1,20 μέχρι 1,60. Αυτό ισχύει για τις τιμολογήσεις που κάθε μήνα και ο έλεγχος γίνεται επί των τιμών αυτών. Υπήρξε ένα λάθος από την υπηρεσία, το οποίο σωστά το κατέληξε ο κ. Βασιλείς. Αλλά όπως ενημέρωσε και τον κ. Βασιλείς Καρπιντιέρ και αποδέχτηκε για το πώς γίνονται οι ποσότητες, πώς γίνονται οι τιμές, πώς γίνονται οι διαδικασίες στην υπηρεσία. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι γνωστό, εκτός αν θέλει να πει κάτι. Εγώ ρώτησα κάτι απλό. Οι ενδεικτικές τιμές, οι περσινές, ποιες είναι? Αυτές που σας είπα. Για τις μπανάνες ειδικά, που έχουμε εδώ και τα αντάμματα, αν θέλετε, έχουμε εδώ και τις μέσες τιμές. Η περσινή πόσο ήταν η μπανάνες? Από 1,20 μέχρι 1,60. Και αυτή είναι και η τιμολόγηση. Η περσινή ενδεικτική. Όχι, όχι αυτό που έπρεπε. Εγώ είμαι σαφής. Όχι στο αποτέλεσμα. Όχι στο αποτέλεσμα. Την ενδεικτική σας τιμή την περσινή. Την περσινή, ναι. Ήταν αυτή η λάθος τιμή. Και πέρσι. Όχι, για φέτος φέτος. Αφήστε με φέτος. Εγώ δεν ρωτάω για φέτος. Το φέτος, όταν θα έρθει αυτό η προσέγγιση, γιατί από το ξέρω και ο σύμμαχος, το ανέπεψε. Να διορθωθεί. Δεν μιλάω για φέτος. Το λάθος υπάρχει στον προϋπολογισμό. Ακούστε, για πέρσι μιλάω. Πέρσι κάνα την ίδια διαδικασία. Πρόπερσι την ίδια. Σωστά. Παρόμοια την ίδια κλπ. Αλλά αυτό το λάθος. Οι ενδεικτικές τιμές ήταν και εκεί λανθασμένες. Προφανώς, γνωρίζω. Αλλά ήταν στον προϋπολογισμό. Εγώ σας ρωτάω για πέρσι. Αφήστε τιμολόγηση. Πώς θα κάνετε τιμολόγηση? Όχι, εγώ λέω ενδεικτική, ρωτάω. Η ενδεικτική τιμή πάλι υπάρχει στο τιμολόγιο. Συμφωνώ. Ποια είναι η ενδεικτική και πέρσι ήταν λάθος? Όχι, ρωτά. Όχι. Πέρσι ήταν πάλι 8,5 ευρώ. Μα δεν υπάρχει 8,5 ευρώ τιμολόγηση. Αυτό σα εξηγώ. Ποια τιμολόγηση, ενδεικτική τιμή? Δηλαδή τι πιθανότητα είναι να πει? Η ενδεικτική τιμή στον προϋπολογισμό. Αφήστε τι επηρεάζει. Αυτό το ροπέρι εγώ. Το τι επηρεάζει είναι δικό μου φασούλι. Και γιατί έγινε. Εγώ λέω ενδεικτική τιμή υπάρχει. Ενδεικτικό με τη λυσμότη. Υπάρχει. Και ο περσινό είναι λανθασμένο. Το επόμενο συμβούλιο λοιπόν. Η Μίζων Αντιπολίτευση έθεσε επίσης το θέμα των παιδικών χαρών, για το οποίο ο Δήμαρχος δήλωσε ότι όλες οι διαδικασίες ακολουθήθηκαν όπως έπρεπε, ότι ο Δήμος θα επιμείνει και ότι θα απαντήσει στην ερώτηση σε επόμενη συνεδρίαση, όπως έχει δικαίωμα να κάνει με βάση τον κανονισμό. Ομοίως, πρόκειται να κάνει και για το θέμα της πυρασφάλειας στο Μυρίδιο, για το οποίο τέθηκε ερώτηση σε σχέση με την ολοκλήρωσή της. Ερωτήσεις τέθηκαν φυσικά και από τις άλλες παρατάξεις. Ο Δημήτρης Μπένης αναφέρθηκε στο θέμα της συναυλίας του Γιάννη Σαββιδάκη και κατηγόρησε τον πρόεδρο Ιορδάνη Χατζηφρεμίδη για το γεγονός ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση υποστήριξε ότι η επιλογή του καλλιτέχνη για να τραγουδήσει τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων έγινε σε χρόνο μεταγενέστερο από την απόφαση για την αγορά των CD στις 12 Δεκάτου και δεν εμπλέκει το φορέα του. Ο Δημήτρης Μπένης παρουσίασε το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού που δείχνει ότι η σχετική απόφαση είχε ληφθεί ήδη από τις 3 Δεκάτου και κατηγόρησε ως αναλυθεί όσοι είχαν κατατεθεί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.